Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε τους λαϊκισμούς. Θέλω να ξεκινήσω από το θέμα της Μαρφίν. Θα το επαναλάβω, το είπε και ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος. Η πραγματική δικαίωση για τους νεκρούς του Ισμαρφίν είναι να βρεθούν οι ένοχοι. Αν και υπήρχε βίντεο, αν και μιλούσαν για προβοκάτορες, οι κυβερνήσεις 10 χρόνια τώρα δεν τους βρήκαν. Είναι ακόμα στο σκοτάδι. Για μας η καλύτερη πλακέτα είναι να βρεθούν οι δολοφόνοι. Και σε ό,τι αφορά τη βία, κοιτάξτε κύριε Υπουργέ, δεν είναι στην αίθουσα. Εντάξει, δεν... Θα σας πω, ναι. Εντάξει. Θέλω να πω το εξής, ότι η βία έχει και χρώμα και όνομα. Είναι η στιγνή εκμετάλλευση των εργοδοτών που κουνάν το μαστίγιο της απόλυσης, αλλά και οι μηχανισμοί καταστολή του αστικού κράτους που σε όλες τις εργατικές διεκδικήσεις βγαίνουν μπροστά γιατί της αστικής τάξης τα συμφέροντα στηρίζουν. Τώρα στο νομοσχέδιο. Να σας πω και τη λογική και τους στόχους του νομοσχεδίου, τους ανέπτυξε θα έλεγα πολύ καθαρά ο κύριος Πρωθυπουργός και μάλιστα ήταν πολύ συγκεκριμένος για το πώς και ποιοι θα ωφεληθούν νομικά, ουσιαστικά και βέβαια είναι και συγκεκριμένοι οι όμιλοι, όσο και αν προσπάθησε όλο αυτό να το ντύσει με φιλοπεριβαλλοντικό μανδύα. Δεν μπορεί να κρύψει ότι θα εξυπηρετηθούν οι όμιλοι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να μπορούν να εγκαταστήσουν και να αναπτύξουν αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα όπου και όσα θέλουν. Ακόμα και σε περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής προστασίας. Όχι όμως τα υδροηλεκτρικά. Τα άρθρα του κεφαλαίου Β είναι χαρακτηριστικά και ειδικά το άρθρο 11 που το θέτουμε για ονομαστική ψηφοφορία, καθώς αντικαθίσταται η άδεια παραγωγής από μια απλή βεβαίωση παραγωγού. Υποβαθμίζοντας περιοχές Natura, καταστρέφοντας περιβαλλοντικά ορεινούς όγκους για την πράσινη ανάπτυξη, δηλαδή την κερδοφορία των ομίλων που βεβαίως τα ενισχύει και η Ευρωπαϊκή Ένωση πλούσιο πάροχα με επιδοτήσεις, τσάμπα χρήμα των λαών. Την ίδια στιγμή στο άρθρο 98 βάζετε λιγότερα ημερομίσθια σε σμυρεδεργάτες και τους καταδικάζετε να μην έχουν αυτοί οι άνθρωποι ασφαλιστική κάλυψη, αθετώντας ακόμα και δεσμεύσεις σας. Αυτή είναι η ταξική πολιτική. Εμείς καταθέτουμε για τα πρακτικά την ανακοίνωσή τους. Αλλά και στο άρθρο 116, ο ΣΥΡΙΖΑ διέλυσε το μοναδικό ερευνητικό Ινστιτούτο του ΙΓΜΕ, ολοκληρώνει το θάψιμό του η κυβέρνηση σήμερα με το διορισμό εκαθαριστή. Στόχος, το ξεπούλημα της μεταλλευτικής έρευνας και γενικότερα του ορυκτού πλούτου στους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεύτερον, ευνοούνται προκλητικά οι πολυεθνικές εξόρυξεις υδρογονοθράκων με το άρθρο 110 που μπορούν να χρησιμοποιούν εκτάσεις του Δημοσίου, των ΟΤΑ, Natura για σεισμικές και άλλες γεωφυσικές έρευνες χωρίς να απαιτείται η λήψη οποιασδήποτε άδειας ή συνένεσης. Εδώ ο Πρωθυπουργός το αποσιώπησε τελείως. Μπορεί να λέτε προσωρινή χρήση, όμως δεν ορίζατε το χρονικό πλαίσιο. Τώρα βεβαίως ήρθατε και βάζετε αυτή την τρίμηνη, το χρονικό διάστημα του τριμήνου. Όμως δεν βάζετε περιορισμό στην έκταση. Ό,τι θέλουν κάνουν, ό,τι θέλουν καταστρέφουν. Τρίτον,
Προωθείται την παραπέρα απελευθέρωση ενέργειας με πολλές συνέπειες στο λαό, είναι το άρθρο 115. Το μεγαλύτερο βεβαίως έγκλημα είναι η συνολική εμπορευματοποίηση, ιδιωτικοποίηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι η πολιτική απελευθέρωσης που υλοποιείται όλες οι κυβερνήσεις την τελευταία δεκαετία, αλλά και η ιδιωτικο-οικονομική λειτουργία της ΔΕΗ, του ΑΔΜΙΕ και της ΔΕΔΙΕ. Και η κατάργηση του δημοσίου ελέγχου, όλα αυτά υπηρετούν την απελευθέρωση του τομέα, με συνέπεια, θα έλεγα, και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς όπως επιτάσσουν οι διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέταρτον, τι εξυπηρετείτε, την τουριστική βιομηχανία, ακόμα και μέσα σε δάση και δρυμούς που τώρα θα τα λέτε πάρκα. Χωρίζετε ζώνες εντός προστατευόμενων περιοχών και καθορίζονται χρήσεις που επιτρέπονται τα πάντα. Κερδοφόρος διέξοδο και για το κατασκευαστικό κεφάλαιο, και μιλάω για το άρθρο 44, αλλά και το 48, ακυρώνει τους δασικούς χάρτες και νομιμοποιεί κάθε παράνομη χρήση και καταπάτηση δασικών εκτάσεων. Αυτά τα φιλοπεριβαλλοντικά περνάτε. Ουσιαστικά νομιμοποιείτε την παρανομία. Μαζί και οι οικιστικές πυκνώσεις, το άρθρο 50 που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζετε εσείς. Είναι αντισυνταγματικό. Και τα τρία αυτά άρθρα ζητάμε ονομαστική ψηφοφορία. Πέμπτον, τα σκουπίδια είναι χρυσός. Με το άρθρο 83 απαλλάσσεται η έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης από ενοχλητικές και χρονοβόρες γνωμοδοτήσεις για να περνάνε οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί. Ταυτόχρονα η μεταφορά απορριμμάτων Αττικής στο γραμματικό. Στο άρθρο 92 νομιμοποιείται την παράνομη λειτουργία σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων, με την αντίληψη αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Ήδη λειτουργούν σε χώρους που δεν διαθέτουν περιβαλλοντικούς όρους και μερικοί είναι εστίες μόλυσης. Γι' αυτό υπάρχουν και κινητοποιήσεις στο πέραμα. Και μάλιστα ο δήμαρχός τους, αν και ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται το άρθρο, μπορείτε να Έβγαλε ανακοίνωση, να σας τη δώσω κύριε Φάμελε. Μπορείτε εσείς να χαμογελάτε. Κύριε στη Βουλή Φάμελε, όπως διακόπτεται, γιατί πρέπει να τελειώσουμε στον χρόνο. Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι είναι αντισυνταγματικό. Και είναι. Αλλά και στο άρθρο 93, διαχείριση στερεών αποβλήτων στα νησιά, δημιουργούνται φόρτα ως ανώνυμες εταιρείες. Πολλοί δήμαρχοι προσκύμενοι και στη Νέα Δημοκρατία και στο Νότιο Αιγαίο και στα Ιόνια νησιά ζητούν την απόσυρσή του και είναι οι περισσότεροι. Εδώ δεν χαμογελάτε. Και για αυτά τα άρθρα ζητάμε ονομαστική ψηφοφορία. Τι προωθείτε λοιπόν αυτούς τους ομίλους, ικανοποιείτε τις ανάγκες και τα συμφέροντά τους, ισοπεδώνοντας περιβαλλοντικούς περιορισμούς, εμπόδια που είχαν στην απρόσκοπτη κερδοφορία τους. Το ξεπερνάτε με νομικά τερτύπια που προκαλούν περιβαλλοντική καταστροφή και λαϊκή διαμαρτυρία. Πώς? Καταργώντας ουσιαστικά ελέγχους σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση μέσω σφιχτών προθεσμιών από τις υπηρεσίες που αδυνατούν να τηρηθούν. Και με την παρέλευση των προθεσμιών η γνωμοδότηση θεωρείται θετική. Με ιδιώτες αξιολογητές που πενευόσαστε για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που όμως μπορούν να έχουν και συμφέροντα. Εμείς καταθέτουμε επιστολή συλλόγου που αποδεικνύει τέτοια ζητήματα στον κόλπο θεολόγου Αταλάντης και βεβαίως θα πολλαπλασιαστούν. Μιλάω για τα άρθρα του πρώτου κεφαλαίου απλοποίησης περιβαλλοντικής άδειας, που εμείς ζητάμε ονομαστική ψηφοφορία για τα άρθρα 2, 3, 4 και 7. Παρακαλώ. Αναφέρθηκα, κύρια, στα πιο δηλητηριώδη άρθρα που το ΚΚΕ ζητά ονομαστική ψηφοφορία. Υπάρχουν κι άλλα. Θα βάζαμε και το 99, νομίζαμε ότι το αποσύρατε, αλλά τελικά μερικώς το αποσύρατε. Τους καταπατητές στη ζώνη Α τους κρατάτε και τους προωθείτε. Ωστόσο, κάνετε και μια λαδιά.
που πολύ καλά το περιγράφει το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Χρησιμοποιείτε τα χωροταξικά εργαλεία και το δομημένο περιβάλλον και τα μεταφέρετε σαν εργαλεία χωροταξίας στο φυσικό περιβάλλον. Αυτό είναι τελείως αντιεπιστημονικό, γιατί στο φυσικό περιβάλλον το κυρίαρχο που μετράμε είναι οι κατανομές των προστατευομένων ειδών και οικοτόπων και όχι η χρήση γης, που τόσο επίμονα υποστήριξε στην ομιλία του και ο κύριος Μητσοτάκης. Εσείς λοιπόν, μέσα από τις χρήσεις γης, επιτρέπετε πολλές ασύμβατες δραστηριότητες. Κυρία συνάδελφε, σας παρακαλώ πολύ, όπως και οι άλλοι ομιλητές, όπως και οι άλλοι. Μας είπατε παράταση ανεκτική. Δεν σας είπαμε παράταση ανεκτική, γνωρίζετε από το πρωί. Επίσης, κυρία συνάδελφε, μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό, κυρία συνάδελφε. Κυρία συνάδελφε, σας παρακαλώ, μισό λεπτό. Σε σημείο μάλιστα. Κυρία συνάδελφε. Τελειώνω. Παρακαλώ. Που τελικές χρήσεις να μην είναι βάση μελέτης, να ορίζεται δηλαδή εξορυκτικές δραστηριότητες, λατομία, μεταλλεία κλπ. Δηλαδή η μελέτη είναι για τα μάτια του κόσμου. Και θαυμάσια όλα αυτά κουμπώνουν με τις προτάσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και άλλων εργοδοτικών ενώσεων που ζητάνε στοχευμένες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις για ένα παραγωγικό μοντέλο. Χειρότερο δηλαδή και από την πανδημία, μαζί με το αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο ετοιμάζεται και ένα νέο γύρο αντεργατικών μέτρων για την τόνωση της επιχειρηματικότητας, που σημαίνει ακόμα χειρότερη όρη δουλειά, ζωής και αναπνοής για την πλειοψηφία του λαού. Γι' αυτό φιλολαϊκή συνταγή διαχείρισης της κρίσης δεν μπορεί να υπάρξει, όπως δεν υπάρχει καπιταλιστική ανάπτυξη σε όφελος του λαού. Εμείς καλούμε σε αγώνες τους εργαζόμενους να τους συνεχίσουν. Μπορούν να προκαλέσουν ρογμές στην καπιταλιστική βαρβαρότητα μέχρι να ανατρέψουν αυτό το εκμεταλλευτικό βάρβαρο απάνθρωπο σύστημα. Σε αυτό τον αγώνα το ΚΚΕ θα είναι μπροστά.